Επιτρέψτε με εδώ να απευθυνθώ λίγο και προς τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και να πω ότι αυτό που επιχειρείται από ορισμένους, από ορισμένα συμφέροντα, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε γιατί να το κρύψω αγαπητέ Αλέξανδρε, μπορεί να είναι και συμφέροντα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Είναι ένα κούρεμα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, δεν εννοώ των δημοσκοπικών, έτσι δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, εννοώ των ποσοστών στις εκλογές. Έτσι ώστε να υπάρχει αυτό που κάποιοι λένε συγκυβέρνηση. Πώς το ξεκαθαρίζουμε αυτό, λοιπόν, ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ δεν συγκυβερνάμε και αν κάποιοι, ονειρεύονται ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε έναν πρωθυπουργό τύπου Λουκά Παπαδήμου, με όλο τον σεβασμό προς τον τραπεζίτη, πρωθυπουργό, αν λοιπόν ονειρεύονται έναν τέτοιο πρωθυπουργό ή και τον ίδιο τον κύριο Παπαδήμου, ο οποίος γυρίζει στον παρόδο, δεν έχει, άσε να τελειώσω, δεν έχει διευκρινίσει. Απευθύνεται και δεν προς έχει διευκρινίσει προς τα ενδότερα της Νέας Δημοκρατίας. Για μετά τις εκλογές. Ναι, ναι. Όχι, 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 απευθύνομαι αν το θέλεις ευρύτερα στον κόσμο των δικών μας, αλλά εν πάση περιπτώσει και στην κοινωνία. Λέω λοιπόν, όπως δίνεται η ευκαιρία σε όλους όσους είμαστε εδώ πέρα, στη φιλόξενη εκπομπή σου. Αν λοιπόν ονειρεύονται κάποιοι ένα τέτοιο σενάριάκι μετά τις εκλογές, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορούν να το αναιρέσουν. Εδώ δεν μπορούν. Άντε τώρα μήπως καταλληλότερος ο Βενιζέλος, αλλά δεν τους βγαίνει. Λέω λοιπόν, αν κάποιοι ονειρεύονται ένα τέτοιο σενάριο, θα το διαψεύσουμε. Και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι η Νέα Δημοκρατία με όλα τα στελέχη της, σαν ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Μάλιστα. Και σε αυτή την πρώτη γραμμή του αγώνα, να μου το θυμηθείς και κλείνω εδώ, ξέρεις ποιοι θα είναι. Όχι μόνο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι οι ψηφοφόροι, αλλά και οι συνδικαλιστές μας. Και θα το δεις. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να αυξήσουμε τη συσπήρωση, όχι μόνο να τερματίσουμε πρώτο κόμμα, αλλά να έχουμε και αυτή την αυτοδυναμία που βεβαίως είναι δύσκολη, αλλά κάποιοι προσπαθούν να την ακυρώσουν, να την αποτρέψουν για προφανείς λόγους.